Οι κάτοικοι των Αθωνών, της Ερούκουσας και του Μαθρακίου ενώνουν τις φωνές τους και με κοινό ψήφισμα τριών πολιτιστικών συλλόγων επισημαίνουν τους κινδύνους που εγκυμονεί η δημιουργία επεράκτειων υλικών πάρκων για την οικονομία και το περιβάλλον. Εμείς όλοι οι ακρίτες κάτοικοι των διαποντίων νήσων από το βορειοδυτικότερο σημείο της Ελλάδας ενώνουμε τις φωνές με αυτοδιοικητικούς και λοιπούς φορείς, συλλόγους και συλλογικότητες, δηλώνοντας την κάθετη αντίθεσή μας στην προσπάθεια καταστροφής του τόπου μας με την επιχειρούμενη εγκατάσταση αιωλικού πάρκου μεταξύ των διαποντίων νησιών. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχε καταγραφεί μπαράζ αντιδράσεων για τη δημιουργία υλικών πάρκων στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στα διαποντίων νησιά με εκπροσώπους αρχών και φορέων να εκφράζουν την αντίθεσή τους στο σχέδιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης υπεράκτειων υλικών πάρκων. Έχουμε μια επιλογή η οποία δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να περιέχει πλήθος επιφανειακών λύσεων και αποφάσεων που έχουν μοναδικό στόχο το χαμηλό κόστος κατασκευής και το γρήγορο κέρδος για τους επενδυτές. Το πρώτο έχει στην εγκατάσταση των παράκτων υλικών πάρκων ήρθε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, όπου με ομόφωνο ψήφισμά του εξέφρασε την αντίθεσή του. Στη συνεδρία συμμετείχε και ο εκλεγμένος Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πουλημένος. Δεν είναι τοποθετήσεις εναντίον γενικά της αιωλικής ενέργειας, των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, αλλά ειδικά για την χωροθέτηση αυτού ανάμεσα στα τρία διαπόδια νησιά, Οθωνούς, Ερίκουσα και Ματράκη. Η χωροθέτηση αυτή έχει δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στη ζωή των κατοίκων, των λιγοστών κατοίκων, των ακριτών μας, οι οποίοι πρέπει να μείνουν, να έχουν τη δυνατότητα και να διευκολυνθούν στο να παραμείνουν στον τόπο τους και να παραμείνουν ζωντανά τα νησιά. Ο σχεδιασμός με τον οποίο προβλέπεται ένα πολύγωνο εγκατάσταση στη θάλασσα μεταξύ των νησιών των Οθωνών, της Ερίκουσας και του Μαθρακίου έχει απασχολήσει και τη Βουλή, με βουλευτές να καταθέτουν ερώτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η συγκεκριμένη περιοχή που ανήκει σε ζώνη Natura και είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους θα καταστραφεί παντελώς. Ερωτά το κύριος Υπουργός τι μέτρα πρόκειται να πάρει για να σταματήσουν άμεσα οι δράσεις που σκοπό έχουν την δημιουργία του υπεράκτου αιωλικού πάρκου στην περιοχή των διαποντίων νησιών. Αντίθετο στην ύπαρξη αιωλικών πάρκων στα διαπόντια νησιά, εμφανίστηκε και ο βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίγας.